Το Κίεβο θέλει τις τεράστιες ρωσικές αποθήκες όπλων στην υπερνηστερία. Σε ετοιμότητα ουκρανικές αξιαρχίες για επίθεση. Η Βουλή της Ουκρανίας λοιπόν απάντησε με απειλή στην έκκληση της Μολδαβικής Δημοκρατίας της υπερνηστερίας κατά των ρωσικών δυνάμεων εκεί, με σενάριο δράσης κατά της περιοχής στην οποία υπάρχουν τεράστιες ρωσικές βάσεις πυρομαχικών που ενδεχομένως να χρησιμοποιηθούν σε επικείμενη ρωσική επίθεση κατά της Οδυσσού. Συγκεκριμένα, ο Ουκρανός βουλευτής Αλεξέι Γκοτσαρέγκο είπε ότι το Κίεβο είναι έτοιμο να βοηθήσει την Μολδαβία να εξαλείψει το αγκάθι της υπερνηστερίας ακόμη και τώρα, σε αντάλλαγμα να αποκτήσει πρόσβαση στις τεράστιες ρωσικές αποθήκες πυρομαχικών. Είναι καιρός να κλείσει αυτό το ζήτημα εδώ και πολύ καιρό, γιατί οι Ρώσοι εκμεταλλεύτηκαν κάθε είδους ωφέλη. Φτύνουν τη Μολδαβία, τους αυτονομιστές και επίσης εκμεταλλεύονται κάποια ωφέλη, ανέφερε ο ίδιος. Ο Ουκρανός βουλευτής παραδέχθηκε ότι υπάρχουν ορισμένες ένοπλες δυνάμεις που ελέγχονται από τη Ρωσία, αλλά είναι πεπισμένος ότι δεν έχουν μαχητική ικανότητα. Αυτές οι πολλές χιλιάδες άνθρωποι που βρίσκονται εκεί θα εξοντωθούν από δύο ουκρανικές αξιαρχίες άμεσα. Δεν υπάρχει τίποτα να φοβηθούμε. Η Ρωσία, δόξα τω Θεώ, δεν έχει άμεση πρόσβαση στην υπερνηστερία. Ο ουρανός μπλοκάρεται επίσης από την ουκρανική αεράμινα, επομένως δεν αποτελούν σοβαρή απειλή εκεί, πιστεύει ο Ουκρανός βουλευτής. Ταυτόχρονα, απείλησε ότι κάποια μέρα το Κίεβο θα ασχοληθεί οπωσδήποτε με την υπερνηστερία, σημειώνοντας ότι η Ουκρανία θα μπορούσε να έχει λύσει αυτό το ζήτημα εδώ και πάρα πολύ καιρό. Θα μπορούσαμε να εξαλείψουμε αυτό το αγκάθι στο κάτω μέρος μας, το οποίο προσπαθεί περιοδικά να μας προκαλεί τριγμούς, και δεύτερον να βοηθήσουμε τη Μολδαβία να αποκαταστήσει την εδαφική της ακεραιότητα. Παρεμπιπτόντως, υπάρχουν αποθήκες πυρομαχικών εκεί και τα πυρομαχικά είναι ένα σημαντικό θέμα, όπως καταλαβαίνουμε. Ως εκ τούτου, κάποια μέρα αργά ή γρήγορα θα χρειαστεί οπωσδήποτε να αντιμετωπίσουμε αυτό το θέμα μαζί με την Μολδαβία, εάν δεν μπορεί να ανταπεξέλθει μόνη της, κατέληξε ο Γκοτσαρέγκο. Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, η αναπληρώτρια πρόεδρος του Ανώτατου Συμβουλίου της Μολδαβικής Δημοκρατίας της Υπερνηστερίας, Γκαλίνα Αντουφέγεβα, εξήγησε ότι η προσφυγή των βουλευτών της Υπερνηστερίας στην Κρατική Δούμα και στο Ρωσικό Ομοσπονδιακό Συμβούλιο δεν ισχύει για την αναγνώριση της ανεξαρτησίας της δημοκρατίας αυτής. Αυτό ήταν το βίντεο. Αν σας άρεσε, μπορείτε να κάνετε εγγραφή στο κανάλι για να λαμβάνετε ειδοποίηση για κάθε νέο. Μην ξεχνάτε να μας κάνετε σχόλια με την άποψή σας.